Σήμερα είμαι εδώ για να απαντήσω σε μία ερώτηση που μου κάνετε συνήθως στο Instagram και αυτή είναι... Θωμά, αξίζει να βάλω Netflix. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα. Να ξεκαθαρίσω από την αρχή πως το βίντεο δεν είναι sponsored από το Netflix, άλλωστε μικρό κανάλι μας ακόμα, αλλά επειδή μεγαλώνουμε γρήγορα... Netflix, έλα πιο κοντά, έλα... Σοβαρέσου. Επίσης, επειδή το Netflix αλλάζει πολύ συχνά την ταινιοθήκη του, να πούμε πως οι ταινίες που θα αναφερθούν σήμερα ισχύουν για την παρούσα περίοδο. Μπορεί κάποια να προσθεθεί, κάποια να αφαιρεθεί, γι' αυτό εάν έρχεσαι από το μέλλον και δεν βρήκες κάποια από τις ταινίες που αναφέρονται, συγγνώμη φίλε ή φίλοι, άργησες. Για να μην ψάχνεις 10 ώρες λοιπόν για να βρεις μια ταινία που στο τέλος μπορεί να αποδειχτεί και φόλα, μαζί θα δούμε κάποιες από τις καλύτερες ταινίες που υπάρχουν στο Netflix. Φύγαμε! Η πλατφόρμα του Netflix, παιδιά, είναι από τις πιο value for money επιλογές και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, καθώς έχει μια τεράστια συλλογή από ταινίες αλλά και από σειρές. Για να πω την ταπεινή μου αλήθεια, στο θέμα σειρές είναι πλουσιότερη η πλατφόρμα, αλλά έχει και αρκετές μεγάλες ταινίες. Βέβαια, κάποιες έχουν τα χρονάκια τους, αλλά το καλό είναι και διαχρονικό. Νούμερο 1. Η Αρπαχτή. Ένας τσιγκάνος πυγμάχος, Αμερικανοί και Ρώσοι γκάνγκστερς, ανίκανοι κλεπταποδόχοι και γενικά όλος σχεδόν ο λονδρέζικος υπόκοσμος εμπλέκεται σε μία απάτη με διαμάντια. Σε σκηνοθεσία του Guy Ritchie, όταν αυτός ακόμα σκηνοθετούσε με LSD και πενταπλή δόση εσπρέσο, με τον Brad Pitt να πρωταγωνιστεί και με τον Jason Statham όταν ακόμα δεν έδερνε. Είμαι σίγουρος πως με την Αρπαχτή θα περάσεις ένα διωράκι τζάμι. Νούμερο 2. Oldboy. Ενώ η προηγούμενη ταινία κατατάσσεται στα ελαφριά, πάμε κατευθείαν στα βαριά. Και εφόσον οι περισσότεροι από εσάς είστε μοιημένοι με το πρόσφατο Parasite στον κορεάτικο κινηματογράφο, τότε η θέαση του Oldboy επιβάλλεται. Ο Oh Dae-soo απαγάγεται και κρατείται φυλακισμένος για 15 ολόκληρα χρόνια, ώσπου κάποια στιγμή αφήνεται ξαφνικά ελεύθερος, έχοντας μόνο 5 ημέρες για να βρει τον απαγωγέα του που του στέρισε 15 χρόνια από τη ζωή του. Ένα μικρό διαμαντάκι, παιδιά, στη συλλογή του Netflix με φοβερές ερμηνείες, φοβερή σκηνοθεσία, αλλά και πολύ ιδιαίτερη μουσική. Θα τρελαθείτε, θα περάσετε τέλεια. Νούμερο 3. The Revenant. 1820 και σε μια χαρτογράφητη περιοχή της Αμερικής, ένας κυνηγός και έμπορος γουνών δέχεται επίθεση από μια αρκούδα, ενώ στη συνέχεια πέφτει και θύμα ληστείας από τους ίδιους του τους συναδέρφους που τον αφήνουν και στην τύχη του. Ο κυνηγός όμως δεν το βάζει κάτω και προσπαθεί να επιβιώσει από τον κρύο χειμώνα και τους αιμοβόρους Ινδιάνους με όπλο μονάχα το αίσθημα της εκδίκησης. Η ταινία που χάρισε στον Ντικάπριο το ένα και μοναδικό Όσκαρ που έχει στην κατοχή του, βέβαια μπορεί να μην είναι ο καλύτερος ρόλος που έχει παίξει, αλλά δεν πάβει να είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία. Νούμερο 4. Ο Βασιλιάς. Το ρέμπελο της κοινωνίας που ονομάζεται Πρίγκιπας Χαλ αναγκάζεται να σοβαρευτεί απότομα και να μετατραπεί σε πολέμαρχο βασιλιά. Η ταινία είναι εξ ολοκλήρου παραγωγή του Netflix και μπορεί η υπόθεση να παραπέμπει σε κωμωδία, όμως σας διαβεβαιώ πως το The King είναι 100% δραματικό. Πρωταγωνιστεί ο πολύ υποσχόμενος και αγαπημένος μυθοποιός Τίμωθη Σαλαμέ, που κάποιοι θα τον θυμάστε και από την πρόσφατη ερμηνεία του στην ταινία Μικρές Κυρίες. Νούμερο 5. Τζάνκο, ο εκδικητής. Μήπως θες να πεις ατιμωρός? Ναι, αυτό. Ο Τζάνκο είναι ένας σκλάβος που μόλις απελευθερώθηκε και βοηθάει έναν Γερμανό κυνηγό επικηρυγμένων με αντάλλαγμα τη δική του βοήθεια για να εκδικηθεί το πρώην αφεντικό του. Τι να πει κανείς για το αριστούργημα του Quentin Tarantino? Ο τύπος έχει κάνει all-star cast. Έχει μέσα η ταινία Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio και πολύ αίμα και δράση από τον μάστερ του είδους. Νούμερο 6. Ο Μονομάχος. Ο Μάξιμος, ένας μεγάλος στρατιλάτης, βλέπει να σφαγιάζεται όλη η οικογένειά του μπροστά στα μάτια του μετά από διαταγή. Ενώ ο ίδιος πωλείται σαν σκλάβος και βρίσκεται να πολεμά ως μονομάχος, περιμένοντας τη στιγμή που θα εκδικηθεί. Μία από τις κλασικότερες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου που σάρωσε τα Όσκαρ τη χρονιά που βγήκε. Σε σκηνοθεσία του Ridley Scott και έχει μέσα το Russell Crowe στα καλύτερά του και τον Joaquin Phoenix να παίζει έναν σιχαμερά ωραίο κακό. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο μέρος από τις καλύτερες ταινίες που υπάρχουν στην πλατφόρμα του Netflix. Από εσάς θα ήθελα τις δικές σας προτάσεις κάτω στα σχόλια, να εμπλουτίσετε αυτή τη λίστα, γιατί θα βγει και δεύτερο μέρος και επειδή ξέρω ότι γουστάρετε και είστε και ταινιοφάγοι, θα βγει αρκετά σύντομα.
Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά και να περνάτε ακόμα καλύτερα.